Πάμε σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, μιας και φαίνεται πως εισακούστηκαν οι εκκλήσεις επαγγελματιών και όχι μόνο για θέμα που αφορά στο ΦΠΑ και στον συμψηφισμό. Στο ρεπορτάζ, συνάδελφος Κυριακή Μπασκάκη. Κυριακή, καλησπέρα. Ένα πολύ σωστά είπες φαίνεται, γιατί είναι με ερωτηματικό ακόμα αυτή η είδηση. Παρ' όλα αυτά όμως σήμερα έχει κυκλοφορήσει, έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, διότι δεν πάβει να είναι μια θετική εξέλιξη αν τελικά πραγματοποιηθεί. Λοιπόν, μιλάμε για ένα πάγιο αίτημα για τον συμψηφισμό του ΦΠΑ, το οποίο βέβαια φαίνεται πως, όπως είπες και εσύ, το Υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμο να ικανοποιήσει. Τις επόμενες ημέρες λοιπόν στη Βουλή θα έρθει σχετική συζήτηση, ούτως ώστε να δει και το Υπουργείο Οικονομικών πώς πραγματικά μπορεί να βοηθήσει συμπολίτες μας, οι οποίοι το ζητούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, φαίνεται πως θα προχωρήσει άμεσα, όπως είπαμε, νομοθετική ρύθμιση στον συμψηφισμό του ΦΠΑ που χρωστούν οι επιχειρήσεις στο δημόσιο, με το ΦΠΑ που οφείλουν στις επιχειρήσεις οι φορείς της γενικής κυβέρνησης, όπως είπαμε. Και μέχρι τώρα αυτό που ισχύει, Έλενα, και πρέπει να το πούμε, είναι ότι ο συμψηφισμός γίνεται αποκλειστικά για οφειλές του ΦΠΑ ιδιωτών με απαιτήσεις του ΦΠΑ από τον στενό δημόσιο τομέα, δηλαδή τα Υπουργεία και τους φορείς της κεντρικής διοίκησης. Η διάταξη τώρα που θα περιληφθεί σε σχέδιο νόμου και θα κατεθεί, όπως είπα, τις επόμενες ημέρες στη Βουλή προς συζήτηση, θα προβλέπει πως ο ΦΠΑ που οφείλουν στο δημόσιο επιχειρηματίες θα μπορεί να συμψηφίζεται και με τα ποσά του ΦΠΑ που χρωστούν στις επιχειρήσεις οι Δήμοι, οι περιφέρειες, οι ΔΕΚΟ, τα ασφαλιστικά Μακάρι. Ταμεία. Μου φαίνεται σενάριο επιστημονικής φαντασίας, γιατί το ζητώ. Κάτσε, ο κατάλογος έχει ακόμα 2-3 σημεία. Λοιπόν, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα νοσοκομεία αλλά και άλλοι φορείς. Λοιπόν, είναι μια εξέλιξη η οποία, αν γίνει, πραγματικά θα δώσει ανακούφιση. Σαφέστατα, και το περιμένουν πώς και πώς οι επαγγελματίες. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά για αυτό το ρεπορτάζ. Μακάρι η είδηση να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και να βγει αληθινή. Σε ευχαριστούμε πολύ.